Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη και σύνθετη κρίση στη χώρα, η οποία είναι οικονομική, κοινωνική και πολιτική και η οποία μας οδηγεί σε δραματικά αδίέξοδα. Ανεξάρτητα με αυτά που ακούμε καθημερινώς και γινόμαστε δέκτες με το αν θα υπάρχει συμφωνία από τους θεσμούς, η κατάσταση δείχνει ότι συνεχώς χειροτερεύει, αφού μέχρι το τέλος του έτους καλούμαστε σαν κράτος να πληρώσουμε υποχρεώσεις της τάξης των 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περισσότερες από 260.000 επιχειρήσεις την τελευταία εξαετία έχουν κλείσει, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών, που περνάει το 50%, φτάνει μέχρι και το 60%, αδυνατεί να πληρώσει πάγιες υποχρεώσεις, ταμεία, καθώς και τραπεζικές υποχρεώσεις που υπάρχουν. Το κράτος ασφιχτιά, η ρευστότητα τελειώνει, οι εξαγωγές υποχωρούν, τα λουκέτα καθημερινά αυξάνουν και ο παραγωγικός στόχος βρίσκεται σε αποσύνθεση. Το εμπόριο είχε το θλιβερό προνόμιο να βρίσκεται στο επίκεντρο της κρίσης από την αρχή της. Και αυτό γιατί η ίδια η φύση της εμπορικής δραστηριότητας την καθιστά έκθετη στα σκαμπανεβάσματα της οικονομικής κίνησης. Ο επαγγελματικός χώρος ο δικός μας αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη και παρατεταμένη κρίση, η οποία έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια της. Άρα το μέλλον μας απαιτεί συσπήρωση, συνέργειες και δράσεις πολύπλευρες. Έτσι σήμερα βρισκόμαστε στο ίδιο τραπέζι όλοι οι φορείς. Ο Εμπορομηχανικός Σύλλογος Τρίπολης με τον Ομιλόντα, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο, η Ομοσπονδία Επαγγελμάτων και Βιοτεχνών Αρκαδίας, καθώς και ο Σύνδεσμος των Επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής της Τρίπολης, για να στηρίξουμε μια προσπάθεια που ξεκίνησε ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης μας και αγκάλιασαν οι φορείς από την αρχή, ούτως ώστε να προβάλλουμε την τοπική αγορά, τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις της πόλης μας. Απέναντι στην καθυλωμένη κίνηση στην αγορά, επιμένουμε να είμαστε αισιόδοξοι και προσπαθούμε για ένα καλύτερο αύριο. Άλλωστε, είναι το μόνο που μας απομένει. Στηρίζουμε λοιπόν τα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις. Αξίζει η προσπάθειά μας? Σαφώς και ναι. Αξίζει λοιπόν η προσπάθεια, γιατί όλοι είμαστε κρίκοι στην ίδια αλυσίδα. Πότε έχει ζωή η πόλη? Όταν οι κάτοικοι που ζουν σε αυτή ψωνίζουν από αυτή, απολαμβάνουν τον καφέ, το φαγητό, απολαμβάνουν την εστίαση, απασχολώντας ντόπιους επαγγελματίες, ανακυκλώνοντας το χρήμα στην πόλη τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι τα τελευταία χρόνια δημιουργείται ένας νέος γεωπολιτικός χάρτης στο εμπόριο. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουν καμία σχέση τα μαγαζιά που οι παλαιότεροι θα θυμούνται της δεκαετίας του 70 και του 80 με τα καταστήματα τα σημερινά. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε μπει στην εποχή των direct πωλήσεων, των διαδικτυακών πωλήσεων και στην εποχή του ίντερνετ. Παρατηρούμε κοσμογονικές αλλαγές. Παλιά καταστήματα που αντικαθίστανται με σύγχρονα, πολυτελείας, φαρμακεία, αρτοποιία, καφέ, μια άναρχη εξάπλωση χωρίς προδιαγραφές και ημερομηνία λήξης, αμόκ διαθέσεις φιλέτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, ένα ψεύτικο lifestyle που δημιουργείται. Αλλαγές λοιπόν επί αλλαγών. Για άλλη μια φορά, όλοι όμως έχουμε μερίδιο ευθύνης. Ενδεχομένως και η πολιτεία να έπρεπε να έχει προβλέψει, ούτως ώστε μέσω του επιμελητηρίου, μέσω παρεμβάσεων, να μην υπάρχει αυτή η άναρχη εξέλιξη των πραγμάτων. Πολλές φορές το επιμελητήριο, μέσω παρεμβάσεων και του ίδιου του Προέδρου, έχουν υποθεί και έχουν γίνει προτάσεις που να υποχρεώνουν τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις για υποχρεωτικά σεμινάρια, για ενημερώσεις γύρω από θέματα εμπορίου και όχι μόνο, για πιστοποιήσεις, για ενημερώσεις γύρω από το νομικό πλαίσιο, γύρω από το εργατικό, γύρω από τα φορολογικά, γύρω από θέματα marketing και εμπορίου, προγράμματα κλπ. Πιστοποιήσεις εν ολίγης καλής λειτουργίας τύπου ISO. Καταλήγω με το εξής. Ενώνοντας όλη τις δυνάμεις μας, κλαδικό και ομαδικό επίπεδο, μπορούμε να τονώσουμε την τοπική αγορά. Είμαστε υποχρεωμένοι να το στηρίξουμε και να στηρίξουμε τον τόπο μας, να ψωνίζουμε από τον τόπο μας, γιατί είναι δίπλα μας, γιατί δεν χάνουμε χρόνο, γιατί συμφέρει, ενισχύουμε την τοπική οικονομία και ανακυκλώνουμε το χρήμα στην ίδια μας την περιοχή. Στηρίζουμε θέσεις εργασίας ανθρώπων δικών μας. Ας αναλογιστούμε και ας σκεφτούμε τα παραπάνω και ας γίνουμε φίλοι του τόπου μας πριν είναι αργά.
Κλείνοντας, για ακόμα μία φορά, θέλω να ευχαριστήσω τους φορείς, το Επιμελητήριο Αρκαδίας, την Ομοσπονδία και τη ΕΒΙΠΕΤ, που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια του Εμπορευμηχανικού Συλλόγου της Τρίπολης, ελπίζοντας ότι με την ίδια αγάπη θα το αγκαλιάσουν και οι συμπολίτες της πόλης μας και όχι μόνο, ώστε να ενισχύσουμε την τοπική αγορά και την τοπική οικονομία. Ευχαριστώ. Τάκης Θοδωρόπουλος από την Ομοσπονδία των Επαγγελματιών Βιοτεχνών και των Εμπόρων της Αρκαδίας. Χάριν οικονομίας του λόγου, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, τα προσυπογράφουμε και τα στηρίζουμε ανεπιφύλακτα. Γι' αυτό είμαστε και εδώ. Θέλω να πω σε δύο θέματα θα σταθώ. Το πρώτο θέμα είναι αυτό για το οποίο ξεκινάει η καμπάνια. Οι κοινωνίες προχωρούν, εξελίσσονται και μοιραία θα εξελίσσονται και θα προσαρμόζονται και οι δραστηριότητες, όλες οι δραστηριότητες και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεν είναι κακό αυτό, αρκεί να γίνονται όλα σύνομα και να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Το δεύτερο είναι ότι στηρίζουμε αυτήν την καμπάνια με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί η τοπική αγορά, εάν επιβιώσει, αποτελεί όρο επιβίωσης και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της περιοχής μας. Το χρήμα θα ανακυκλωθεί εδώ και θα μπορέσουν όλοι να έχουν ένα μερίδιο επιβίωσης. Αυτό που μας είπε ο Πρόεδρος του Εμπορικού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σήμερα από το χώρο των επαγγελματιών και κυρίως των αυτοαπασχολούμενων βιώνουν τη φτώχεια στην έως και την εξαθλίωση. Είναι πολλοί άνθρωποι, συμπολίτες μας, οι οποίοι από αξιοπρέπεια έχουν παραμερίσει και ζουν στο περιθώριο. Πρέπει αυτό το πράγμα να το δούμε σοβαρά. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω και για το οποίο έτσι πάρα πολλοί συνάδελφοι που έμαθαν για αυτό το ζήτημα, για αυτή την σημερινή συνέντευξη, μου ζήτησαν να κάνω μία τοποθέτηση και θα την κάνω. Είναι για τις νέες επενδύσεις που γίνονται στην περιοχή μας. Θέλω λοιπόν να τονίσω 4 πράγματα. Κάθε επένδυση που αυξάνει την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση στην περιοχή μας είναι καλοδεχούμενη. Κάθε επένδυση η οποία δημιουργεί στην αγορά συμπληρωματικότητες και δεν κλείνει καταστήματα είναι επίσης καλοδεχούμενη. Κάθε επένδυση που συμβάλλει στην ανάπτυξη του τόπου μας είναι πράγματι καλοδεχούμενη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει επιταθεί το φαινόμενο της διακριτικής εύνοιας των μεγάλων επιχειρήσεων, τόσο μέσα από τους νόμους της αδειοδότησης, όσο και από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η οποία παραμένει δυστυχώς προνόμιο των ολίγων. Τη στιγμή που οι μικρές επιχειρήσεις υποφέρουν από την έλλειψη της ρευστότητας, τη βαριά φορολογία, τη γραφειοκρατία, την αδυναμία πρόσβασης στις αγορές του εξωτερικού, οι μεγάλες επιχειρήσεις δυστυχώς απολαμβάνουν ευνοϊκότερο καθεστώς φορολόγησης, ευνοϊκότερο καθεστώς απασχόλησης εργαζομένων και εκμεταλλεύονται στο έπακρο ένα ατελές πλαίσιο ενδοομιλικών συναλλαγών που πετυχαίνουν καλύτερους και ευνοϊκότερους όρους φορολόγησης. Με πρωτοβουλία της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, τα τελευταία χρόνια γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης των τοπικών αγορών μέσω της θεσμοθέτησης των ανοιχτών κέντρων εμπορίου. Εμείς καλούμε την τοπική κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση να αγκαλιάσει αυτή την πρωτοβουλία και να διαμορφώσει όρους καλύτερου ανταγωνισμού για τις μικρές επιχειρήσεις. Θεωρούμε ότι οι μεγάλες και οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα υγιές πλαίσιο ανταγωνισμού αρκεί να τηρούνται πρώτον οι κανόνες ισότητας και δεύτερον να αναπτύσσονται προϋποθέσεις ανάπτυξης συγκριτικών πλεονεκτημάτων για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Με αυτά τα λίγα θα ήθελα και πάλι να καλέσω την τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει τα καταστήματα του νομού μας και τις επιχειρήσεις του νομού μας να βοηθήσουν και να συνεισφέρουν έστω και ματώνοντας σε έναν ανταγωνισμό ας είναι και άνισος για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Κάνουμε μια προσπάθεια με το Επιμελητήριο
γενικότερης συνεργασίας των παραγωγικών φορέων, να δημιουργήσουμε ένα τοπικό σύμφωνο απασχόλησης. Ήδη έχουμε κάνει 2-3 επισκέψεις και στους αγρότες. Και θέλουμε να δημιουργηθεί ένα τοπικό σύμφωνο ποιότητας για να ξεχωρίζουμε ως επιχειρήσεις και ως προϊόντα που παρέχουμε στους επισκέπτες του νομού μας. Θέλουμε να καλέσουμε και τους φίλους αγρότες και τους φορείς τους, να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια έτσι ώστε και εκείνοι να διαθέτουν σε καλύτερες τιμές τα προϊόντα τους και οι δικές μας οι επιχειρήσεις να προσφέρουν ποιοτικότερα προϊόντα στους τουρίστες, στους επισκέπτες του νομού μας. Και όλοι μαζί να έχουμε εδώ εγκλωβίσει όλο αυτό το εισόδημα που θα αναδιανέμεται στις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και στα παιδιά μας. Αυτά. Και να ευχηθώ στον Εμπορικό Σύλλογο καλό κουράγιο, όπως και σε όλους τους συναδέλφους μας, ο δρόμος θα είναι μακρύς. Είναι αυτονόητο ότι μια προσπάθεια η οποία απευθύνεται στο ευρύ κοινό και στόχο έχει την τόνωση της τοπικής αγοράς και μάλιστα σε αυτή την περίοδο, η οποία είναι από τις πλέον κρίσιμες, τουλάχιστον που έχουμε ζήσει εμείς, παρόλο που είμαστε και σε μια κάποια ηλικία, δεν έχουμε αντιληφθεί τέτοιο πράγμα. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι μια τέτοια προσπάθεια θα ήταν, όπως και έγινε αποδεκτή από εμάς, με μεγάλη μας χαρά. Στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια και όχι απλώς στηρίζουμε, με όλες μας τις δυνάμεις. Θα φωνάζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ότι πρέπει να τονωθεί η τοπική αγορά. Λέγοντας τοπική αγορά, φυσικά δεν είναι μόνο το εμπόριο, είναι η εστίαση, είναι οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, είναι η μεταποίηση, είναι τα αγροτικά προϊόντα, είναι όλο αυτό το οποίο ονομάζουμε αγορά. Επίσης, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση για να μην παρεξηγηθούμε ως ΣΕΒΙΠΕΤ, ότι όταν μιλάμε για τη στήριξη ειδικά της βιοτεχνίας, την οποία ένα μεγάλο μέρος εκπροσωπώ, δεν εννοούμε μόνο την βιομηχανική περιοχή. Έτσι, εξυπακούεται ότι η Αρκαδία, γενικά όχι μόνο η Τρίπολη, έχει και εκτός περιοχής επιχειρήσεις. Εξυπακούεται ότι όταν μιλάμε για στήριξη τοπικής αγοράς, μιλάμε για όλους. Δεν το περιορίζουμε στον εαυτό μας. Αυτά τα λίγα θα ήθελα να πω και απλώς να. Επειδή οι προλαλήσαντες με έχουν καλύψει σε όλα τα υπόλοιπα. Απλώς θα ήθελα να κάνω και μια υπενθύμηση, γιατί αναφέρθηκε και ο πρόεδρός μας στο επιμελητήριο για ότι είναι η τρίτη προσπάθεια. Και όντως έτσι, η πρώτη προσπάθεια, η οποία είχε και μεγάλο και πολύ, πολύ καλό αποτέλεσμα, είχε το σύνθημα «Η κρίση θέλει κρίση». Και δυστυχώς μετά από 4 χρόνια παραμένει επίκαιρο. Ελπίζουμε να είναι ο τελευταίος χρόνος που θα παραμείνει επίκαιρο και να τελειώσουμε με αυτή την κρίση. Απλώς το υπενθυμίζω για να τονίσουμε τις στιγμές αυτές τις οποίες ζούμε. Να ευχηθώ στον Εμπορικό Σύλλογο και σε όλους μας και γενικά σε όλους τους επαγγελματίες καλή επιτυχία και το μόνο που έχουμε, που μπορούμε να προτείνουμε αυτή τη στιγμή είναι υπομονή και τίποτα άλλο. Κάποια μέρα θα ξημερώσει και για μας καλύτερη και ελπίζουμε να είναι στο κοντινό μέλλον. Ευχαριστώ.